Κυρία Βάκη, θα ήθελα να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με αφορμή τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κ. Τσίπρας είπε κάτι χθες που έκανε εντύπωση, ότι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εφαρμοστεί η μείωση του φορολόγιου του. Ποιο την ψήφισε τη μείωση του φορολόγιου του, κ. Βάκη? Κύριε Σαραντάκο, ξέρετε πολύ καλά πως είχαμε ψηφίσει τότε και ενδεχόμενη μείωση των συντάξεων και μείωση του αφορολόγητου του. Όπως είδατε, η μείωση των συντάξεων δεν έγινε. Καμία μείωση των συντάξεων δεν έγινε. Ας μην λοιπόν ποντάρουμε τα λεφτά μας στο ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο. Εγώ το πιστεύω ότι όσο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση, μείωση του αφορολόγητου δεν πρόκειται να υπάρξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, με τις συντάξεις. Δεν έγινε περικοπή των συντάξεων. Ενώ είχαν γίνει 12 οριζόντιες περικοπές επί Σαμαρά Βενιζέλου και στα δύο πρώτα μνημόνια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τα ασφαλιστικά ταμεία αυτή τη στιγμή εμφανίζονται με πλεόνασμα. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε βρει τα ταμεία άδεια και έλλειμμα 1 δις των ασφαλιστικών ταμείων. Και επίσης θέλω να πω και κάτι. Να καταλάβουμε ότι έχει ψηφιστεί το αφορολόγητο, θα το ξεψηφίσετε. Όπως έγινε με τις συντάξεις, κύριε Χασαπόπουλε. Αυτό λέω, θα θυμάστε. Το ξεψηφίσετε. Ναι, και αυτό είχε γίνει γιατί όμως. Διότι θέλω εδώ λίγο να πιάσω το νήμα και να πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διότι ήταν απέτηση τότε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θεωρώντας ότι δεν θα πιαστούν οι στόχοι. Οι στόχοι λοιπόν πιάστηκαν και με το παραπάνω, άρα δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να γίνει περικοπή των συντάξεων. Και όχι μόνο δεν έγινε περικοπή των συντάξεων, αλλά και μέρισμα δόθηκε και μια σειρά άλλων ευνοϊκών μέτρων, όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, και αποπληρώνουμε και τα ακριβά δάνεια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα οποία συνεπάγονται, εξοικονόμησε από τον κρατικό προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων το χρόνο. Υπάρχει ένα ερώτημα, αν ψηφίζατε τότε και τώρα ξαφνικά κάποιοι λένε και ίσως εν ώψη εκλογών. Ξέρετε κάτι, δεν έχουμε πια μνημόνιο. Κύριε Σαραντάκο, δεν έχουμε πια μνημόνιο. Δεν έχουμε πια Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ξέρουμε πάντα για τις αστοχίες των προβλέψεών του. Έφυγε, αποπληρώθηκε το δάνειο. Θα αποπληρωθεί τώρα. Συμφωνήθηκε το πολύ ακριβό δάνειο με το δυσμενές επιτόκιο 5%. Θα υπάρχει εξοικονόμηση 200 εκατομμύριων ευρώ. Και όπως βλέπετε, ό,τι πλεόνασμα υπάρχει και ό,τι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, αυτό επιστρέφεται σαφές στην κοινωνία που το παράγει. Δεν ήταν σαφές για κάποιους άλλους αυτό. Και κοινωνικό μέρισμα δινόταν και επιδότηση ενοικίου και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για 200.000 άτομα. Λέτε ξεφυσάει, κυρία Καραμαλή, όμως. Και η άφηση του κατώτατου μισθού. Να μην ξεφυσάει, κυρία Καραμαλή, γιατί αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια που την έβαλαν οι προηγούμενοι.